Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλία. Καλησπέρα, Παυλίνα. Έχουμε μαζί μας την Παυλίνα την Κωνσταράκου. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Η οποία είναι ιδιοκτήτρια, ιδρύτρια, founder, πώς να το πω, δεν ξέρω, του Διαβάζω Greek Books, το οποίο είναι ελληνικό βιβλιοπωλείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ακριβώς. Το Διαβάζω Greek Books. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για που ήρθε σήμερα στο Hellenic TV και στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα για την πρόσκληση. Θέλω να καταλάβω, ελληνικό βιβλίο, ελληνικό βιβλιοπωλείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς σου ήρθε η ιδέα? Βασικά ήταν μια έτσι, σχετικά τυχαία έτσι, παρέμβαση θα πω. Ξεκίνησα μια πολύ διαφορετική δουλειά σε κάποια φάση πίσω το 2014, με το που αποφύτησα δηλαδή στο Λονδίνο. Προέκυψε, ας πούμε, μία επαφή με ένα άλλο ελληνικό βιβλιοπωλείο στο Βόρειο Λονδίνο σε εκείνη τη φάση και μετά πέρασα 3,5 χρόνια δουλεύοντας εκεί πέρα ως βασικά η μοναδική ελληνόφωνη σε εκείνο το ελληνικό βιβλιοπωλείο. Οπότε, μοναδική ελληνόφωνη σε ελληνικό βιβλιοπωλείο. Ναι, αυτό ήταν το περίεργο, αλλά αυτό ήταν βασικά και το ωραίο γιατί ακριβώς αυτό μου έδωσε και τη δυνατότητα να ερευνήσω και πιο πολύ σβάθος, γιατί ακριβώς είχα στην ουσία πλήρη στην ουσία, διαχείριση του ελληνικού κομματιού στο βιβλιοπωλείο. Οπότε αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να δω περίπου, να σφιγμομετρήσω και το ελληνικό κοινό, το οποίο έψαχνε τα ελληνικά βιβλία, αλλά και την κίνηση γενικότερα του ελληνικού βιβλίου και το πώς εν τέλει εγώ ίδια θα μπορούσα να υποστηρίξω κάτι τέτοιο. Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα, γιατί ακριβώς αυτό που έβλεπε ότι έλειπε σε το βιβλιοπωλείο ήταν ότι δεν υπήρχε ακριβώς η προσοχή και η. Πώς να το πω, και η ενέργεια τέλος πάντων που θα μπορούσε να διοχετευθεί το ελληνικό βιβλίο αυτό καθεαυτό. Ήτανε μόνο ελληνικό το βιβλίο σε εκείνο το βιβλιοπωλείο ή υπήρχε και άλλο? Όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι κυρίως ήταν βασικά αρχαία ελληνικά και λατινικά, οπότε είναι δηλαδή πιο πολύ κλασικιστικές σπουδές. Με αυτή την έννοια δηλαδή ήταν ελληνικό βιβλιοπωλείο. Οπότε ακριβώς αυτού του είδους την προσοχή έδιναν και πέρα, αυτού του είδους τη βαρύτητα. Εγώ ήμουνα μεν υπεύθυνη του ελληνικού κομματιού, αλλά. Προφανώς δεν είχα το χώρο και την ευχέρεια να κινηθώ όπως ήθελα και όπως έβλεπα ότι υπήρχε και η δυνατότητα. Οπότε μετά από μερικές ας πούμε, συνεργασίες και με κάποιες κοινότητες, ελληνικές κοινότητες ας πούμε, στη Βρετανία, λέω αυτό νομίζω ότι αξίζει ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Ακριβώς, αυτό υπήρχε ένα κενό, είχα τη διάθεση, είχα την ενέργεια, όπως και συνεχίζω να την έχω 3 χρόνια μετά. Και ορίστε και κάπου εδώ ακριβώς. Τι έχεις σπουδάσει, Παυλίνα? Συγγνώμη. Τι έχεις σπουδάσει, με τι είχες ασχοληθεί? Το background μου είναι γαλλικά με διοίκηση επιχειρήσεων στο King's College έκανα. Οπότε αυτό τελείωσα. Λίγο διαφορετικό, αλλά εντάξει. Αυτό, ελαφρώς διαφορετικό. Το business management βέβαια κομμάτι ήρθε ακριβώς να δέσει τέλεια με αυτό το εγχείρημα. Τώρα τα γαλλικά ακριβώς με έχουν βοηθήσει με πάρα πολλούς πελάτες μου, οι οποίοι είναι είτε μισή Γάλλοι είτε πλήρως Γάλλοι. Γενικότερα η Γαλλία από τις ευρωπαϊκές χώρες μας τιμάει ιδιαίτερα με παραγγελίες, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπει κανείς. Άρα το βιβλιοπωλείο, όπως μας είπες τώρα, είναι 3 χρόνια υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι online ή είναι physical shop? Ξεκίνησε και συνεχίζει ως online, η βασική του παρουσία είναι online. Βέβαια, προφανώς προ-κορονοϊού είχαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις με σχολεία, ελληνικές κοινότητες, με ελληνικά playgroups. Το Διαβάζω δηλαδή μπορούσε να δίνει το παρόν με πάγκομη βιβλία, ώστε ο κόσμος να έχει και μια πιο άμεση επαφή με τα οποιαδήποτε βιβλία και τις οποιαδήποτε αγορές βιβλίων των ενδιαφέραν. Αλλά ναι, πλέον δηλαδή η παρουσία συνεχίζεται κυρίως online, μέσω της ιστοσελίδας, αλλά φυσικά εντάξει και μέσω τηλεφώνου και social media. Γενικότερα δίνουμε το παρόν, με όποιο τρόπο μπορεί να και θέλει να παραγγείλει κανείς μπορεί. Και ποια είναι η σελίδα του Διαβάζω Greek Books, φαντάζομαι? Το website είναι diavazo.co.uk και προφανώς έχουμε και Facebook, Διαβάζω Greek Books. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Instagram, Διαβάζω Greek Books. Και όπως είπα ακριβώς, ο κόσμος δηλαδή μπορεί να βρει και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και στη σελίδα και στα socials και να παραγγείλει φυσικά ακριβώς όπως τον βολεύει. Το κοινό σου, Παυλίνα, είναι. Μου είπες τώρα ξαφνικά ότι είναι και Γάλλοι. Δηλαδή, ποιος θέλει να διαβάσει ελληνικά βιβλία?
Τα οποία είναι μόνο στα ελληνικά, σωστά, δεν είναι... Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι στο stock έχω και βιβλία στα αγγλικά, τα οποία ακουμπούν και προφανώς αρχαία Ελλάδα, αλλά έχω επίσης μεταφράσεις Ελλήνων συγγραφέων, όπως Καζαντζάκη, όπως Καβάφη και άλλα πολύ μεγάλα ονόματα στα ελληνικά, συγγνώμη, στα αγγλικά μεταφρασμένους. Ναι. Επίσης έχω βιβλία non-fiction που έχουν να κάνουν με φιλοσοφία, αρχαία ελληνική φιλοσοφία, νεότερη επίσης ελληνική φιλοσοφία, νεότερη ελληνική ιστορία, δεύτερο παγκόσμιο δηλαδή, ας πούμε, Ελλάδα, ξένους συγγραφείς που έχουν γράψει για την Ελλάδα, για ελληνικά δρόμενα, όπως η Βικτόρια Χίσλοπ, που έχει γράψει και το πάρα πολύ διάσημο Το Νησί, ναι, το οποίο πλέον επανακυκλοφορεί κιόλας και στα ελληνικά, που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη σειρά. Οπότε, γύρω από όλα αυτά, επίσης, πολλοί ξένοι πελάτες μου μαθαίνουν ελληνικά. Και όχι ούτε καν, ας πούμε, απαραίτητα επειδή έχουν κάποιο κοντινό συγγενικό τους πρόσωπο που μιλά ελληνικά. Καθαρά και μόνο, ας πούμε, επειδή πηγαίνουν διακοπές στην Ελλάδα και αγαπούν την Ελλάδα τόσο πολύ. Ή επειδή ακριβώς θέλουν την πρόκληση. Έχω πελάτες, ας πούμε, σε μέρη κιόλας απομονωμένα του στυλ βάθη Σκωτίας ή ξέρω εγώ βάθη Ουαλίας και παραγγέλνουν ακριβώς βιβλία για εκμάθηση ελληνικών. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπετε. Πώς σε βρήκαν όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί κυρίως είτε κατά λάθος από τον Google. Αυτό δεν λέω για τους Έλληνες που είναι πιο εύκολο προφανώς, αλλά λέω για αυτούς οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Αυτό, γιατί ακριβώς, ας πούμε, οι περισσότεροι Έλληνες ακριβώς με έχουν βρει μέσα από το Greek List, το Greeks in London και τα λοιπά. Αλλά ακριβώς οι ξένοι πελάτες είναι νομίζω 50-50, είτε ναι, θα πήγαιναν ακριβώς μιλημένοι, δηλαδή από Έλληνες πελάτες μου, είτε ακριβώς από μία αναζήτηση στο Google. Το καλό, αυτό που μου έχουν πει οι περισσότεροι ξένοι πελάτες μου, είναι ότι η ιστοσελίδα μου λέει είναι πάρα πολύ εύχριστη για κάποιον ο οποίος δεν είναι Έλληνας να βρει βιβλία ακόμη και στα ελληνικά που τον ενδιαφέρουν. Και αυτό για μένα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κοπλιμένο, ένα πάρα πολύ καλό feedback, γιατί ακριβώς αυτό ήθελα πάντοτε, ας πούμε, να γεφυρώσω, αυτό του είδους το, δηλαδή το κενό. Πάντοτε δηλαδή όταν σχεδιάζω κάτι στην ιστοσελίδα, αυτούς τους ανθρώπους έχω κατά νου που ναι μεν μπορεί να μιλάνε ελληνικά, ναι, αλλά θέλουν αρκετά τη διευκόλυνση της αγγλικής για να είναι αρκετά σίγουρα, ας πούμε, του που ακριβώς πατάνε και που βρίσκονται σε ό,τι αφορά δηλαδή την επιλογή του βιβλίου. Ειδικά επειδή είμαι και online βιβλιοπωλείο και δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να δουν πώς είναι το βιβλίο από μέσα, προσπαθώ να είναι όσο πιο ξεκάθαρο, ας πούμε, και επαρκές γίνεται, το, ναι, housing, όσο γίνεται, τέλος πάντων. Οπότε πάρα πολλοί ξένοι έχουν βρει μέσα από το Google προφανώς αυτό και με word of mouth. Αυτό. Και όπως είπα, δηλαδή και το Greek List, ειδικά σε ό,τι αφορά το ελληνικό κοινό, βασικά. Και το website, το σχεδιάσεις μόνη σου, που λες ότι είναι τόσο όμορφο. Βασικά νομίζω ότι είναι πολύ απλό, ναι, και αυτό ήθελα να κάνω, βασικά, γιατί γενικότερα δεν είναι πολύ πιστεύω με τον εαυτό μου με τις αισθητικές επιλογές, οπότε λέω κράτα το όσο πιο απλό. Είναι νομίζω το αρχικός κανόνας του design, όσο πιο απλό γίνεται τόσο καλύτερα είναι. Και το έφτιαξες μόνη σου? Περίπου μόνο. Είχα ακριβώς συνεργάτη στην αρχή που με βοήθησε. Εντάξει, είχα πολύ πολύ βασικές, πάρα πολύ δηλαδή βασικές γνώσεις. Ναι. Coding, HTML απλά και μόνο αυτό. Βασικές γνώσεις, coding, HTML. Εντάξει, για αυτό που χρειάζεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα, εντάξει, ήταν πάρα πολύ βασικό. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, όχι, είχα συνεργάτη ο οποίος ακριβώς με βοήθησε πάνω σε αυτό. Εντάξει, μετά πλέον ακριβώς μου έδωσε και τα φόντα ακριβώς να το συνεχίζω και μόνη μου. Και τώρα, εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, προφανώς κάποια στιγμή ίσως ένα redesign πρέπει να είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά προς το παρόν, ακριβώς αφού όλοι είναι ευχαριστημένοι με αυτό που γίνεται, είμαι και εγώ ευχαριστημένη, οπότε συνεχίζουμε με σταθερά βήματα. Οπότε, Παυλίνα, στο δικό σου το βιβλιοπωλείο, το διαβάζω Greek Books, ο κόσμος μπορεί να αγοράσει βιβλία, δεν μπορεί να δανειστεί προφανώς, υπάρχουν κάποιες άλλες υπηρεσίες?
Ναι, όχι, δεν μπορεί να δανειστεί βιβλία. Επειδή ακριβώς είμαστε και βρετανικό, στην ουσία, βιβλιοπωλείο, είμαστε βασικά βιβλιοπωλείο στη Βρετανία, προσφέρουμε την δυνατότητα book tokens, το οποίο δεν νομίζω ότι το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά είναι αυτά ακριβώς τα book tokens τα οποία τα αγοράζεις μια φορά, σου μένουν για μια ζωή, τα φορτώνεις χρήματα και μπορείς να τα κάνεις και δώρο. Το οποίο, δεν νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει ότι το κάνουμε, ενώ τα έχω στην ιστοσελίδα. Οπότε αυτό να το αναφέρω. Επίσης, το πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δημοφιλές είναι το, οι παραγγελίες εκτός καταλόγου. Οπότε είτε έχω πελάτες οι οποίοι έρχονται ακριβώς με τις λίστες τους, ναι. Τους οποίους τους αγαπώ, έρχονται με τη λίστα και μου λένε, λοιπόν, Παυλίνα, έχουμε αυτά. Και θέλω αυτά, αυτά, πρώτη, και αυτά. Η πρώτη δόση τώρα, η πρώτη δόση μετά, η πρώτη δόση πιο, η δεύτερη, τρίτη δόση, ξέρω εγώ, πιο μετά. Πάρα πολύ ωραίο, κάνουμε πλάνο και το αφήνω απλά πάνω μου και τα παραγγέλνω. Μετά είναι οι άλλοι πελάτες, τους οποίους επίσης τους αγαπώ πάρα πολύ, γιατί ακριβώς γι' αυτό το λόγο έγινε και βιβλιοπόλης, οι οποίοι μου δίνουν τέλος πάντων μια θεματολογία και μου λένε απλά στείλε μου βιβλία πάνω σε αυτό. Αποκλείεται. Με κοινές και προσημότητα. Και λέω εννοείται. Και κάπως έτσι. Οπότε μπορεί ο κόσμος να βρει, πελάτες που μπορεί να βρουν βιβλία τα οποία δεν τα έχει στον κατάλογο, στο website. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί στην ουσία στην σελίδα ανεβάζω κάποια διαλεγμένα τα οποία θα μπορούσαν να πούμε να δώσουν κάποια έμπνευση στον κόσμο, ναι. Να ψάξει κάτι παραπάνω. Και αυτό το κάτι παραπάνω, αν δεν το έχω, μπορεί ακριβώς οποιοδήποτε να μου το ζητήσει και απαντάω άμεσα με τιμές, διαθεσιμότητα κτλ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το μόνο θεματάκι είναι προφανώς ότι οι παραγγελίες εκτός καταλόγου κάποιες φορές καθυστερούν λίγο παραπάνω, ειδικά τώρα και με τον Brexit. Οι καθυστερήσεις απλά είναι λίγο μεγαλύτερες γιατί τα βιβλία έρχονται από Ελλάδα. Αλλά πάντοτε δίνω ένα συγκεκριμένο time frame στους πελάτες μου το πότε να τα περιμένουν για να αποφεύγουν προφανώς απογοητεύσεις. Τα βιβλία τώρα, είπες, ανέφερες στο Brexit και θα ήταν η επόμενή μου ερώτηση. Έχει αυξηθεί η τιμή ερχόμενα από την Ελλάδα, ας πούμε, αυτό το VAT που λένε. Τι γίνεται ακριβώς, έχει επηρεάσει την επιχείρησή σου αυτό? Το καλό είναι ότι στην Ελλάδα, από Ελλάδα, τέλος πάντων, ο προμηθευτής μου από Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιήσει κάποιες τέτοιες αυξήσεις προς το παρόν. Εδώ πέρα τα βιβλία στο UK ούτως ή άλλως δεν έχουν VAT. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πολύ σημαντικό στο σε ό,τι αφορά το κομμάτι καθυστέρηση. Γιατί ενώ βλέπουμε ήδη καθυστερήσεις, ναι. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε πολύ χειρότερες καθυστερήσεις, παραδείγματος χάρη. Αλλά ναι, γενικά από άποψη τιμών. Αυτά που έχουν επηρεαστεί πολύ είναι τα μεταφορικά. Δηλαδή δεν είναι η τιμή αυτή καθεαυτή του βιβλίου πλέον. Είναι ακριβώς τα μεταφορικά που έχουν αυξηθεί. Γιατί υπάρχουν διεκπαιρεώσεις στο τελωνείο και τα σχετικά. Αυτό. Δηλαδή πλέον η όλη γραφειοκρατία από όλες τις πλευρές είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Υπάρχει ούτως ή άλλως κάθε χρόνο αύξηση τιμών. Εκεί πέρα τώρα κοντά στις 5-6 Απριλίου πάντοτε τις αυξάνουν τις τιμές. Δηλαδή το Royal Mail και τα λοιπά, όλες ναι. Οι υπηρεσίες τέλος πάντων, courier. Οπότε αυτό ήταν βασικά κυρίως το μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, έτσι, πλήγμα οικονομικό, αλλά και πάλι προσπάθησα να μην επιβαρύνω τους πελάτες μου, ναι. Με κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι όμως βέβαια ότι ας πούμε οι διεθνείς αποστολές το έχουν δει σίγουρα, δηλαδή είχα στείλει και mail στους subscribers ακριβώς να απολογηθώ ότι παιδιά ξέρω ότι ακριβώς είναι ακριβά τα μεταφορικά. Αλλά είναι ισχύ για όλους αυτό, δεν είναι μόνο για εσένα. Για να τα στείλω Νέα Αμερική, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δυστυχώς, ναι, δεν είναι ας πούμε ότι προσπαθώ να είμαι κακιά ή να κάνω special treatment. Είναι απλά, εντάξει, κάποια... Ναι, είναι κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε σε οποιοδήποτε τομέα τώρα, δυστυχώς, με τον Brexit. Οι Έλληνες διαβάσανε περισσότερα βιβλία κατά την περίοδο της πανδημίας, είδες κάποια αύξηση, είδες κάποια διαφορετική έτσι, αντιμετώπιση? Με πάρα πολύ χαρά έχω να πω ότι ναι. Και υπήρχε μια στροφή, δηλαδή, και προς, όχι μόνο δηλαδή, προς τα κλασικά, αλλά και προς Έλληνες συγγραφείς, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Τα παιδικά βιβλία επίσης πήραν ακόμη περισσότερο τα πάνω τους. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο βασικά είναι ότι είδα πλέον γονείς και δασκάλους να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου ζητάνε ακριβώς γνώμη και να τους στείλω φωτογραφίες και να τους στείλω υλικό, γιατί και αυτό κάνουμε επίσης. Δηλαδή με παίρνουν τηλέφωνο πελάτες μου, δάσκαλοι, γονείς κτλ. Και είτε ας πούμε κάνω τηλεφωνική συμβουλευτική, ναι. Για κάποια για το βιβλίο. Ναι, το πώς ας πούμε είναι μέσα, αν είναι κατάλληλες ηλικίες κτλ. Είτε στέλνω βιντεάκια, το πώς τα βιβλία δείχνουν
είτε στέλνω φωτογραφίες για να έχουν κάποιος, κάποια ιδέα του τι γίνεται. Και είδα αυτού ακριβώς τη διάθεση για να εξερευνηθεί έτσι περισσότερο το βιβλίο κτλ. Και χάρηκα πάρα πολύ. Και γενικότερα δεν είμαι, ας πούμε, ο βιβλιοπόλης ο οποίος θα πει «Α, όχι, μη διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία, μη διαβάζετε free books, μη διαβάζετε audiobooks, μόνο χαρτί». Ίσα-ίσα, κάθε άλλο, σε πάρα πολλούς πελάτες μου κιόλας, στέλνω ήδη, αν μπορώ δηλαδή, να βρω κάποιο είδους online, δωρεάν resource, εννοείται θα τη στείλω. Γιατί το παν είναι να προωθούμε στην ουσία το διάβασμα σε όποια μορφή και αν βρίσκεται. Οπότε, αυτό ακριβώς εδώ το εκτιμούσαν και πολλοί πελάτες μου. Οπότε, γενικότερα υπήρχε όλη αυτή η διάθεση και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι, νομίζω σε κάποιους η πανδημία, σε κάποιες επιχειρήσεις, σε κάποιο είδος επιχειρήσεων έχει κάνει καλό. Ναι. Έχουν πάει επιχειρήσεις καλύτερα. Ναι, όχι, αυτό δηλαδή έχω να το λέω και ότι ξέρεις πολλοί κόσμος κιόλας ακριβώς δηλαδή το είδε και σαν είδα σωτηρίας. Ναι. Η πίεση ανέβηκε. Αυτό ήταν που μου άρεσε πάρα πολύ. Που γενικότερα η πίεση δεν θα έλεγα ότι είναι από τα πιο ευπόλυτα. Είναι πιο niche market. Αλλά ναι, ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις ότι ο κόσμος του παιδί μου στράφηκε στο βιβλίο για αυτή τη δόση ελπίδα. Ουσιαστικά, Παυλίνα, όλο αυτό που κάνεις προωθεί στην Ελλάδα ουσιαστικά, στην Αγγλία. Έχεις έρθει σε επαφή με κάποιους, δεν ξέρω, οργανισμούς, με την πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, να τους δώσεις βιβλία. Πώς δουλεύει ακριβώς? Ναι, θα μπορούσα, αλλά όχι. Βασικά, ψιλοέκανα κάποιες κινήσεις στην αρχή, αλλά το βασικό μου μέλημα ήταν κυρίως να χτίσω εγώ κάτι το οποίο θα μπορούσα, ας πούμε, να στήριξω και η ίδια. Δηλαδή, εν τέλει συνειδητοποίησα ότι η όποια στήριξη, η όποια τέλος πάντων αναγνώριση από άλλους μεγαλύτερους θεσμούς, θα ερχόταν ίσως σε μια μετέπειτα κατάσταση, στην οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε επί ίσης ώρες. Δηλαδή, δεν ήθελα να αρχίσω απλά να χτυπάω πόρτες χωρίς να, να έχω κάτι να δείξω. Κατάλαβες. Είχα επίσης πάρα πολλούς πελάτες να μου λένε «Αχ, μιλήσαμε και για σένα εδώ, εκεί, παραπέρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, σε πρεσβείς και τα λοιπά». Και για μένα αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι ακριβώς έχω δημιουργήσει και τόσους πολλούς βασικά δεσμούς με τα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων σε όλη τη Βρετανία. Δηλαδή, στο Μπέρμιγχαμ, σε πολλά σχολεία και βόρειο και νότιο Λονδίνο. Στο Cardiff έχουμε σταθερή βάση, το οποίο το Cardiff μας αγαπάει, ας πούμε. Και όταν λες έχεις δημιουργήσει αυτές τις σχέσεις, δηλαδή τι κάνεις, τους δίνεις βιβλία για να έχουν τα παιδάκια να διαβάζουν, σωστά? Καλά, και όχι μόνο αυτό. Είναι και αυτό που έλεγα πριν, ότι συμμετέχω στις εκδηλώσεις. Καλά, και προφανώς και δίνω κάνοντας δωρεές έτσι, αλλά και στην ουσία, ρε παιδί μου, σαν ελληνικό βιβλιοπωλείο. Και οι ίδιοι δηλαδή, πώς να το πω, με εκτιμούν σαν το δικό τους asset, εντάξει, σαν το δικό τους. Οπότε με αυτή, δηλαδή, δεν είναι μόνο και το υλικό, αλλά είναι και εξής, στην ουσία η ηθική παρουσία. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε και το ελληνικό βιβλιοπωλείο. Ναι, έχουν κάποιον τον οποίο δεν τον είχαν στο παρελθόν. Αυτό. Και ξέρουν ότι δηλαδή θα δίνω το παρόν. Αυτό δηλαδή, το ότι υπάρχει τέτοιο είδους, ας πούμε, solidarity. Παραγγελίες είναι δύσκολο. Μας είπες ότι μπορεί να βάλεις το παραγγελίες στο website σου. Πώς δουλεύει ακριβώς? Αν θέλει κάποιος να παραγγείλει βιβλίο, πώς θα το κάνει και σε πόσες μέρες θα έρθει? Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολλά βιβλιοπωλεία που μπορεί να στείλουν από την Ελλάδα, αλλά παίρνει καιρό. Αλλιώς είναι να τα πάρεις από την Αγγλία, αλλιώς είναι να τα φέρεις από την Ελλάδα. Ναι, όχι καμία σχέση. Ναι. Αρχικά, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα, μπορείς να επιλέξεις είτε σαν guest είτε με λογαριασμό ενώ οποιοδήποτε βιβλίο, τα βάζεις όλα κανονικά στο καλάθι. Checkout γίνεται είτε με PayPal είτε με πληρωμή με κάρτα. Οπότε είναι αυτές οι απλές διαδικασίες, οι οποίες είναι αρκετά στάνταρ, νομίζω, για τις περισσότερες ιστοσελίδες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν όλα τα βιβλία είναι σε stock, θα αποσταλεί άμεσα η παραγγελία, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες,
Και συνήθως ο πελάτης με το standard courier θα έχει την παραγγελία του μέσα σε 2, το πολύ 3 εργάσιμες μέρες. Εκτός αν προφανώς επιλέξει κάποια έξτρα χρέωση για next day delivery. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια βιβλία δεν είναι σε stock ή υπάρχει κάποιο οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία, εγώ έρχομαι σε επαφή σε λιγότερο από 2 ώρες με τον πελάτη άμεσα και ενημερώνω ακριβώς ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία μπορούμε να λάβουμε, τα οποία συνήθως είναι είτε αντικατάσταση του τίτλου, είτε ο τίτλος ας πούμε αποστέλλεται όταν είναι ξανά σε stock σε μια μετέπειτα φάση, είτε ακύρωση. Αλλά ακριβώς όπως είπα, έρχομαι σε επαφή άμεσα, δηλαδή σε λιγότερο από 2 ώρες με τους πελάτες, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία. Παυλίνα, τον τελευταίο χρόνο θα ήθελες να μας πεις τα τελευταία, τα top 5 best sellers Ελλήνων συγγραφέων και ποια είναι αυτά που έχουν επιλέξει οι Έλληνες? Ναι, από Έλληνες συγγραφείς πράγματι είχαμε μια έτσι στροφή προς πιο κλασική ελληνική λογοτεχνία. Οπότε τα 5 ήταν, ναι. Αφενός τα 3 βασικά ήταν. Λοιπόν, ένα παιδί μετράει τα άστρα του Μενέλα Λουντέμι. Το άλλο ήταν η αραβωνιαστική του Αχιλέα της Αλπιζέη. Ναι. Το τρίτο ήταν η νικρή περιμένου της Δωδό Σωτηρίου. Οπότε όλα αυτά δηλαδή τρεις πολύ μεγάλοι συγγραφείς της ελληνικής λογοτεχνίας. Και μετά τα άλλα 2. Το δάκρυ της Μάντισσας ήταν το ένα, της Γιώτας Γουβέλη, το οποίο είναι και αληθινή ιστορία. Και το τελευταίο, βασικά θα βάλω 2, γιατί είναι του ίδιου συγγραφέα και ήταν της ίδιας έτσι, δημοτικότητας. Ένα, ο Φίνικας του Χωμενίδη, και το άλλο, ο Βασιλιάς της, πάλι του Χωμενίδη. Και τα 2, δηλαδή καινούργιες, πώς το λένε, εκδόσεις. Αλλά επίσης δηλαδή γίνονταν ανάρπαστα με το που τα έφερνα. Οπότε ναι, αυτά θα έλεγα ότι ήταν τα top 5 από αυτά που είδα σε ό,τι αφορά δηλαδή πωλήσεις και προτιμήσεις του κόσμου. Οπότε αυτά, άμα κάποιος κόσμος τώρα τα θελήσει, τα έχεις εδώ σε stock στην Αγγλία και μπορείς να τα ξαναστείλεις. Αν δεν έχουν τελειώσει ήδη. Αυτό που σου έλεγα. Αυτή τη στιγμή έχω την αραβωνιαστική του Αχίλα, νομίζω, και το δάκρυ της Μάντισσας. Τα έχω σε στόκ. Τα υπόλοιπα είναι πάλι ανάπτυξη και τα περιμένουν να έρθουν με την επόμενη παραγγελία, την οποία την περιμένω τώρα, καλώς σε χώνο των πραγμάτων, μέσα στον Απρίλιο. Πες μου κάτι, πώς μπορείς να διαχειριστείς όλα αυτά? Νομίζω όλο αυτό δεν ξέρω αν κάποιος σε βοηθάει. Δηλαδή, έχεις φτιάξει website, έχεις κανονίσει τις παραγγελίες, μιλάς με τους πελάτες, τους προτείνεις τη βιβλία, βρίσκεσαι σε events. Δηλαδή, όλα αυτά πώς τα μπορείς? Βασικά, αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που έπρεπε να φύγω βασικά και από Λονδίνο για να έχω και το χώρο και το χρόνο. Να τα τρέξω όλα μόνη μου και από μία τέλος πάντων έδρα. Έχω βέβαια αρκετή βοήθεια και είχα βασικά αρκετή βοήθεια και με το στήσιμο της ιστοσελίδας και έχω και αρκετή βοήθεια και σε τακτά χρονικά διαστήματα, προφανώς όποτε μπορεί και αυτή ή η αδερφή μου με βοηθά αρκετές φορές με τα προϊόντα τουλάχιστον της ιστοσελίδας, αλλά γενικότερα όλα τα υπόλοιπα σε ό,τι αφορά δηλαδή, καλά εκτός από την διαχείριση πελατών προφανώς και όλα αυτά, αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τέλος πάντων μελλοντικά πλάνα για την επιχείρηση και όλα αυτά. Ναι, όχι, είμαι αυτό που λένε one woman band. Το τρέχω τελείως μόνη μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, αλλά προφανώς δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι ένα κοινό όλων των ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει κάτι μόνοι τους. Νομίζω ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι θα πει να βάζεις πραγματικά όλο σου το είναι μέσα σε αυτό που κάνεις. Αλλά γι' αυτό ακριβώς και το ξεκίνησα. Γιατί όχι μόνο δεν με φόβιζε κάτι τέτοιο, αλλά αυτό ακριβώς ήθελα. Οπότε, ναι, δηλαδή αφενός ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται πολύ φόρτο για ένα άτομο να το φέρεις πέρας, αλλά από την άλλη όπως είπα νομίζω ότι ο καθένας μας που έχει ξεκινήσει κάτι δικό του ξέρει πολύ καλά τι θα πει το work ethic του να τρέχεις το κάτι δικό σου. Οπότε ναι, θα το αφήσω εκεί. Έχεις πλάνα για το μέλλον? Τι θες, πώς θες να το διαβάζω Greek Books, ειδικά τώρα που όπως όλα φαίνονται θα γυρίσουμε μάλλον σε μια κανονικότητα τους επόμενους μήνες? Μακάρι. Λοιπόν, αφενός, εντάξει, σίγουρα η διαδικτυακή παρουσία του διαβάζω Greek Books θέλω να συνεχίσει, γιατί
Είναι ο μόνος τρόπος επίσης κιόλας να εξυπηρετήσω και πελάτες πέραν της Βρετανίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η μεγάλη μου επιθυμία είναι ακριβώς να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο οι συνεργασίες με τα σχολεία της Βρετανίας, να με μάθουν και να με εμπιστευτούν ακόμη περισσότερα, δηλαδή, σχολεία της Βρετανίας, ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί για τις εκδηλώσεις τους και βοηθώντας ο ένας τον άλλον, τέλος πάντων, να έρθουμε σε επαφή οι κοινότητες με το βιβλίο. Αυτό θα ήταν, νομίζω, ένα πολύ ωραίο βήμα. Μετά το άλλο, το οποίο είναι λίγο ουτοπία, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση, αλλά γιατί όχι. Θα ήταν ακριβώς να έχω το δικό μου φυσικό κατάστημα κάπου στο Λονδίνο. Και τώρα με την πανδημία νομίζω τα καταστήματα θα είναι φτηνά. Μπορείς να βρεις ένα σε τιμή ευκαιρίας. Λάσε. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι, βέβαια, τώρα να σου πω, μετά τη μετακόμιση στο Leeds δεν ξέρω, με βλέπω να έρχομαι και Λονδίνο anytime soon. Οπότε, δεν χάνεις τίποτα. Εντάξει, σου λέω, ναι, μεν, ωραία ιδέα του φυσικού βιβλιοπωλείου, αλλά από την άλλη και η δυνατότητα του να πηγαίνω τελικά εγώ όμως σε εκδηλώσεις και στην ουσία να γίνεται αυτού του είδους η επαφή με τον κόσμο και το κοινό του βιβλίου, και αυτό νομίζω δεν θα ήταν, δηλαδή δεν είναι μια άσχημη εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό που θέλουμε είναι απλά να ανοίξουν ξανά οι δυνατότητες και οι αγορές και να μπορούμε πια έτσι να ξαναεπανέλθουμε ελαφρώς στην κανονικότητα. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι πλήρως κανονικά τα πράγματα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλοι προχωράμε δυνατότητα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ο κόσμος πιστεύω ότι θα συνεχίσει να διαβάζει βιβλία, οπότε σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ νομίζω ότι ακριβώς το βιβλίο δεν θα πεθάνει, έχει πολύ δυνατό κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παυλίνα. Νομίζω ότι έδωσες έτσι ένα πολύ γρήγορο snapshot το τι κάνεις, να σε μάθει ο κόσμος, που είναι φοβερή ιδέα να υπάρχουν ελληνικά βιβλιοπωλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βουστίνα, και εγώ για την εξαιρετική μας συνέντευξη και ό,τι καλύτερο σε όλους μας, και συνεχίζουμε δυνατά όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Σήμερα μιλήσαμε για βιβλία με την Παυλίνα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν Έλληνα ή μία Ελληνίδα επαγγελματία. Καληνύχτα.